Φασαρία δημιουργήθηκε μετά τις πρώτες εμφανίσεις στο Τόκιο του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρία Σάκαρη, οι οποίοι στους πρώτους αγώνες τους, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν φορούσαν φανέλα με το εθνόσημο, αλλά μία απλή μπλε με το σήμα του χορηγού τους. Αυτό ξένησε κάποιους, παρότι οι κανονισμοί της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής είναι σαφείς και επιτρέπουν στους παίκτες και τις παίκτριες του τένις να αγωνίζονται με όποια εμφάνιση θέλουν, είτε του χορηγού τους, είτε με την επίσημη ενδυμασία της χώρας τους. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή δεν επελήφθη του θέματος πριν το ξεκίνημα των Ολυμπιακών Αγώνων και τώρα τρέχει μαζί με το χορηγό για να ετοιμάσουν τις νέες εμφανίσεις του τένις που θα έχουν το εθνόσημο και τη λέξη Ελλάς. Μην παραλείψετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι του Newsbreak και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο.